Μιλάμε για ακρίβεια πολλές φορές, φίλες και φίλοι, και πολλές φορές μιλάμε και για ανατιμήσεις. Όταν αυτές οι ανατιμήσεις αφορούν και τα φάρμακα, τότε η συζήτηση παίρνει και άλλη τροπή. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη, είναι πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαράκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός από τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανατιμήσεις στα φάρμακα. Υπάρχει όμως εξήγηση γιατί έχουν γίνει αυτές οι ανατιμήσεις, έτσι? Σαφέστατα, ακούμε για ανατιμήσεις σε ένα σωρό προϊόντα και ασφαλώς το ευαίσθητο τομέα του φαρμάκου, κανείς δεν θέλει να έχει ανατιμήσεις. Ωστόσο, αυτές οι 860 στον αριθμό ανατιμήσεις και βασμάτων οι οποίες έγιναν τον τελευταίο καιρό, κρίνεται ότι είναι στοχευμένες, δηλαδή σε φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία η διάθεσή τους στα φαρμακεία ήταν προβληματική ή θα καθίσταται προβληματική με το πέρασμα του χρόνου για τρεις συγκεκριμένους λόγους. Όταν ένα σκεύασμα γίνεται ολοένα και φθηνότερο σε σύγκριση με το ίδιο σκεύασμα το οποίο κυκλοφορεί στο εξωτερικό, αυξάνει η πίεση για την εξαγωγή του, που είναι ελεύθερη μέσα στα ενδοκινητικά πλαίσια. Έτσι λοιπόν η στήριξη της τιμής του με μια λογική ανατίμηση αναχαιτίζει το οποιοδήποτε σκέψη για την εξαγωγή του σκευάσματος, όπως και για, δεύτερον για την απόσυρσή του. Γιατί μια φαρμακευτική εταιρεία η οποία δεν είναι ικανοποιημένη από την κυκλοφορία ή την τιμή την οποία έχει σε μια χώρα, και ξέρετε ότι στην χώρα μας έχουμε τις μέσο όρο των δύο φθηνότερων της Ευρώπης, άρα έχουμε εξορισμού πολύ φθηνά φαρμακευτικά σκευάσματα για να μπορούν τα ασφαλιστικά ταμεία να καλύπτουν τη δαπάνη, αναγκαίο αυτό, οθείται η απόσυρση των σκευασμάτων, όπως έχουν γίνει πάρα πολλά σκευάσματα φθηνά τον τελευταίο καιρό, να εξαφανίζονται από την ελληνική αγορά και μετά είναι πολλαπλάσια επιβάρηση του ελληνικού κράτους όταν θελήσει να τα φέρει εκτάκτως με έκτακτη εισαγωγή, γιατί είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κάποιοι γιατροί τα συνταγογραφούν και οι ασθενείς θέλουν να συνεχίσουν να τα λαμβάνουν. Άρα λοιπόν αυτή είναι η εξήγηση, και βέβαια να σας πω ότι όσο εσείς μας μιλάτε και μας λέτε και την εξήγηση, βλέπουμε και τις κατηγορίες φαρμάκων με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις, και είναι αυτό το οποίο λέτε. Είναι φάρμακα τα οποία είναι ευρείας κυκλοφορίας, αν μπορώ να το θέσω έτσι σωστά, έχουν υψηλή ζήτηση. Άρα ουσιαστικά ερχόμαστε τώρα να πούμε ότι αυξάνουμε τις τιμές των φαρμάκων για να τα έχουμε, για να μην έχουμε λήψεις. Ουσιαστικά πρόκειται για σκευάσματα ευρείας κυκλοφορίας, παλιά και δοκιμασμένα σκευάσματα, τα οποία δεν μπορούν να αυξήσουν την τιμή τους με άλλο τρόπο, πέρα από αυτή τη στοχευμένη νομοθετική πλέον παρέμβαση για την αύξησή τους, σε ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να φαίνεται μεγάλο, ώστε να ακούγεται ότι κάποια από αυτά αυξήθηκαν και 200%. Ωστόσο, η τιμή τους, όταν είναι μικρή, της τάξης των 1 έως 5 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι αυτή η αύξηση είναι σε απόλυτα νούμερα, είναι μικρή, και όταν πάμε στη συμμετοχή του ασθενούς που είναι 25% στην μεγαλύτερη περίπτωση, στην πιο αυξημένη περίπτωση, αυτό μεταφράζεται πάλι σε κάποια λεπτά ή μερικά ευρώ. Άρα αυτό, λέτε, στον ασφαλισμένο δεν φαίνεται τόσο, όσο μας ακούγεται. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Να δούμε και την επόμενη κάρτα, έτσι, γιατί η δημοσιογραφική ομάδα εδώ της εκπομπής, αναζητώντας και κάποια στοιχεία για το πόσο αυξήθηκαν, ποια είναι η τάξη, έτσι, της αύξησης την οποία μιλάμε. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία εδώ βλέπω. Θα παρακαλέσω να μου τα δώσετε έτσι και σε full screen για να μπορώ και εγώ να τα διαβάζω. Λοιπόν, αντιβιωτικό για συστηματική, ας πούμε, χορήγηση μπορεί να φτάσει από τα 3,89 στα 5,66. Δερματολογικό από 0,98 στα 5,26. Αντιαιμορραγικό φάρμακο από τα 5,29 στα 23 ευρώ, που εκεί βλέπουμε, ας πούμε, μια μεγαλύτερη αύξηση. Και αντιμικροβιακό σκεύασμα 317 στα 764, τα λέμε έτσι κάπως χονδρικά και ενδεικτικά βέβαια όλα αυτά, κύριε Κατσαράκη. Όμως είναι αυτό που λέτε, ότι στον ασφαλισμένο επί της ουσίας δεν φαίνεται, δεν περνάει αυτή τόσο πολύ αυτή η αύξηση, έτσι? Για να πάρω το πρώτο παράδειγμα που θέσατε, του αντιβιωτικού, η αύξηση στον ασφαλισμένο θα είναι 50 λεπτά.
Δηλαδή, η αύξηση 2 ευρώ στο σκεύασμα θα σημαίνει στο 25% της συμμετοχής αύξηση στον ασφαλισμένο κατά μισό ευρώ στο εμβαλάγιο, στο κουτί. Ναι. Είναι όμως αναγκαίο, όπως είπαμε, για να συνεχίσει αυτό το πολύ σημαντικό αντιβιωτικό να υπάρχει στη φαρέτρα, να μπορεί να συνταγογραφείται από τους γιατρούς όταν το κρίνουν. Ναι. Εύκολα, χωρίς να πιέζεται η διάθεσή του. Mm-hmm. Σε αυτή την περίοδο την οποία διανύουμε, κύριε Κατσαράκη, υπάρχουν φάρμακα τα οποία βρίσκονται σε έλλειψη, υπάρχουν φάρμακα τα οποία δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν οι ασφαλισμένοι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίοδος όπου τα αντιβιωτικά, τα φάρμακα κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τις παιδικές ιώσεις, είναι και αυτές που έχουν, αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, είναι έτσι? Έχουμε μάθει να ζούμε με τις ελλείψεις και στο δικό μας επάγγελμα συνεχώς ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μας καταναλώνουμε για να έχουμε αυτή την επάρκεια στα φάρμακα, τα οποία δεν είναι δεδομένη. Μπορεί να μην μιλάμε για ελλείψεις ολικές, αλλά πάρα πολλά φάρμακα βρίσκονται σε περιορισμένη διάθεση, που σημαίνει ότι τα φαρμακεία τροφοδοτούνται με το... Ναι, έχουμε κάποια διακοπή. Συνεργαζόμαστε με πολλές φαρμακαποθήκες ξεχωριστά και απευθείας από τις εταιρείες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις ποσότητες εκείνες έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση μέσω των συνταγών. Mm-hmm. Άρα υπάρχει κάλυψη των αναγκών. Έχουμε μάθει να ζούμε με τις ελλείψεις, όπως λέτε, κύριε Κατσαράκη. Έχουμε πολλά προβλήματα στα φάρμακα που έρχονται από το εξωτερικό. Τα πρωτότυπα, τα καινοτόμα, εκείνα τα συσκευάσματα τα οποία είναι πρώτης γραμμής για τη θεραπεία χρονίων ασθενειών και τα οποία συνταγογραφούνται από όλους τους γιατρούς σε όλη την Ευρώπη σαν πρώτης γραμμής, σαν πρώτης εκλογής. Mm-hmm. Και εκεί τι κάνουμε τώρα, κύριε Κατσαράκη, και το θέμα είναι πώς οχυρώνομαστε και οχυρώνουμε τους ασθενείς μας. Εμάς η πρότασή μας είναι η λίστα απαγόρευσης εξαγωγών να διευρυνθεί, να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά, έτσι ώστε να προστατευτεί η εγχώρια κυκλοφορία τους. Δεν εισακουγόμαστε στο βαθμό που θα θέλαμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η λίστα να έχει 120 συσκευάσματα. Παλιότερα είχε και 250 είχε φτάσει. Όσο περισσότερα προστατεύονται, τόσο καλύτερα είναι για τον ασθενή. Δεν βρίσκονται όμως ασθενείς με χρόνιες παθήσεις οι οποίοι δεν καταφέρνουν να πάρουν το φάρμακό τους, έτσι. Καταλαβαίνω ότι μιλάτε για ακόμη πιο γρήγορη και έγκαιρη προμήθεια αυτών. Να μην υπάρχει καθυστέρηση ακριβώς στην διάθεση, να υπάρχει ευκαιρής διάθεση, να είναι ετοιμοπαράδοτα, να μην λέμε στον ασθενή να περάσει και να ξαναπεράσει για να προκειμένου να τα έχουμε τα φάρμακά του. Να υπάρχει μια παράδοση των φαρμάκων τη στιγμή που χρειάζεται ο ασφαλισμένος. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κατσαράκη, βάζετε και πολύ έντονα στο τραπέζι της συζήτησης και εσείς ο Σύλλογος αλλά και άλλοι φαρμακευτικοί σύλλογοι να υπάρχει και μια πιο άμεση συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για να ακούγονται οι ανάγκες και να διαμορφώνονται ανάλογα και οι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ΣΠΑΔΙΦ, λέγεται, είναι μια εφαρμογή του Υπουργείου η οποία πλέον λαμβάνει μηνύματα και δεδομένα από όλες τις φαρμακαποθήκες, από όλα τα φαρμακεία και από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και από τις εταιρείες και είναι σε θέση να έχει την πραγματική εικόνα της κατάστασης έτσι ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Mm-hmm. Ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή υπέρ των καταναλωτή, υπέρ των ασθενών, έτσι ώστε να αυτά τα προβλήματα που ακόμα αντιμετωπίζουμε να εξομαλυνθούν. Mm-hmm. Κύριε Κατσαράκη, θέλω να πάμε και σε ένα θέμα το οποίο τώρα είναι και στην επικαιρότητα πάρα πολύ έντονα και έχει να κάνει με τα self-test για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Ξεκινάει η διάθεσή τους τέλος του μήνα και ποιους αφορά? Να πούμε μια είδηση εδώ, ότι σήμερα ενημερωθήκαμε από την ΙΔΙΚΑ ότι 31 του μήνα είναι η ημερομηνία στην οποία θα λάβουν στα κινητά τους οι δικαιούχοι που είναι άτομα ηλικίας 50 έως και 69 ετών για να παραλάβουν από το φαρμακείο δωρεάν ένα τεστ για την ανίχνευση, για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του παχαίους εντέρου, το οποίο στοχεύει στο να εμφανίσει, εφόσον υπάρχει, αιμοσπερίνη στα κόπρανα. Ο φαρμακοποιός είναι καταρτισμένος ώστε να εξηγήσει ό,τι χρειάζεται σε σχέση με τη διενέργεια και την ανάγνωση. Από 31 του μήνα, όταν λάβουν στα κινητά τους οι δικαιούχοι την ειδοποίηση από το Υπουργείο, θα μπορούν να προσέρχονται στο φαρμακείο της επιλογής τους. Για αυτούς που δεν είναι γραμμένοι τώρα στην ΑΕΛ συνταγογράφηση, που είναι οι περισσότεροι, περίπου το 55% δεν έχει δυστυχώς ακόμα ΑΕΛ συνταγογράφηση,
θα μπορεί να έρχεται, εφόσον ανήκει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, σε ένα φαρμακείο και ο φαρμακοποιός, ο οποίος είναι διασυνδεδεμένος με την σχετική πλατφόρμα, θα μπορεί να το πορηγεί επίσης δωρεάν, εφόσον είναι δικαιούχος. Οι ασφαλισμένοι να ξέρουν που μας ακούνε έτσι στην ηλικιακή αυτή ομάδα 50-69, ότι ακόμα και αν δεν τους έρθει μήνυμα, γιατί δεν είναι στην άλλη συνταγογράφηση, ας απευθυνθούν σε κάποιο φαρμακείο και θα καταφέρουν να το πάρουν το self-test, έτσι. Γιατί είναι μάλιστα, σημαντικό, ναι, αυτό. Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Γιατί όσοι είναι στην άλλη συνταγογράφηση, είτε τα πρόσωπα τα οποία έχουν καθορίσει να έχουν έτσι την πρόσβαση σε αυτήν, δηλαδή είναι τα παιδιά τους, γιατί η μεγαλύτερη ηλικία συνήθως έτσι γίνεται, θα το πάρουν το μήνυμα και θα ενημερωθούν. Σας προβληματίζει κάτι σε αυτή τη διαδικασία? Να πούμε για τους χρόνους, ότι από τη στιγμή που θα λάβουν την ειδοποίηση ή αν δεν λάβουν ειδοποίηση, πάλι από την 31 του μήνα θα έχουν όλοι οι δικαιούχοι περιθώριο 4 μηνών στο να προσέλθουν στο φαρμακείο για να το λάβουν. Από τη στιγμή που θα το παραλάβουν, η διενέργειά του μπορεί να γίνει μέχρι τέλος του χρόνου. Και ακόμα περισσότερο όσο διαρκεί η δράση που δεν έχει οριστεί το τέλος αυτής. Οπότε χρόνος υπάρχει. Εκείνο που μας προβληματίζει είναι ότι στο 2% περίπου των θετικών δειγμάτων, και αυτό που φαίνεται από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που έχει αρχίσει πιλωτικά η διάθεση πριν από την περιφέρεια, είναι πολύ ψηλότερο το 2% των θετικών αποτελεσμάτων, δεν υπάρχουν ακόμα οι αντίστοιχοι γιατροί ειδικότητας, δηλαδή γαστρεντερολόγοι, στους οποίους παραπέμπονται τα θετικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν κάνουμε μια έκκληση στους γιατρούς γαστρεντερολόγους στην Κρήτη, που δεν έχουν εγγραφεί ακόμα στο Μητρό, ώστε να είναι επιλέξιμοι για τη δράση, να μπορέσουν να ενταχθούν το γρηγορότερο, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι να μπορούν πράγματι δωρεάν να συνεχίσουν στην εξέταση και ενδεχομένως πολύ πιθανόν και στην κολονοσκόπηση, που σημαίνει το θετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσαράκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ.